ιστορία του ρωμαϊκού υδραγωγείου πάει πάρα πολύ παλιά. Έχει μια ηλικία κάπου 2.000 χρόνια. Το υδραγωγείο της Μόργιας είναι από τα σημαντικότερα μνημεία της Λέσβου και της περιοχής, της περιφερειακής ενότητας του Δήμου Μυτιλίνης. Είναι ένα μνημείο σήμα κατά το εθέν που έχει βέβαια συνδεθεί και με το περίφημο μεταναστευτικό επειδή ανήκει στην ευρύτερη περιφέρεια της Μόργιας. Έγινε για να εξυπηρετήσει την πόλη της Μυτιλίνης, η οποία ήταν πολύ πλούσια, ήταν ισχυρή και πολλοί άνθρωποι. Έχουμε ναούς, έχουμε και άλλα αρχαία. Είναι σε επίπεδο θεμελίων ή λίγο πάνω από τα θεμέλια. Δεν έχουμε κανένα ολόκληρο μνημείο το οποίο να στέκεται όρθιο. Μιλώ για τα αρχαία μνημεία, όχι βυζαντινά ή την ύστερη αρχαιότητα, κάστρα και τέτοια. Μιλάμε για αρχαίο μνημείο. Είναι το μοναδικό ιστάμενο αρχαίο μνημείο του νησιού και από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω, επειδή ξέρω την περιοχή, όταν ήμουν έφορος αρχαιοτήτων εδώ, είχαμε το νομό Χιού, νομό Λέσβου, ξέρω και τη Λίμνο δηλαδή και τη Χίο. Τουλάχιστον Χίος, Λίμνος, Λέσβος, δεν υπάρχει άλλο ιστάμενο αρχαίο μνημείο ολόκληρο. Το έργο αυτό, στο οποίο ανήκει το αρχαίο υδραγωγείο της Μόργιας, έγινε το 2ο αιώνα, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία έχουμε, μάλλον την εποχή του Αδριανού, από ότι δεν έχουμε ανασκαφικά δεδομένα και τεκμήρια. Η πλούσια σε νερό και σε πολύ καλή ποιότητα νερό ήταν η Αγιάσος, ήταν οι πηγές του Ολύμπου, στην Καρίνη, λίγο πιο πάνω από την Καρίνη, και φέρνουν το νερό από τις πηγές αυτές που βρίσκονται στον Όλυμπο στην πόλη της Μυτιλίνης με φυσική ροή. Είναι περίπου 30 χιλιόμετρα. Εδώ είναι το δύσκολο. Με φυσική ροή, σε μια ορεινή περιοχή που είναι από τον Όλυμπο μέχρι την πόλη της Μυτιλίνης. Η μη ορεινή, με λόφους, με εξάρματα, με πεδιάδες, με χαμηλώματα, με ψηλώματα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο έργο, το οποίο κατάφεραν μια χαρά οι αρχαίοι μονπρόγονοι και οι μηχανικοί, οι οποίοι φαίνεται ότι είχαν αποκτήσει εμπειρία, διότι τέτοια υδραγωγεία υπήρχαν στην Μικρά Άσια, όχι τόσο πολύ μεγάλα, όχι τόσο πολύ μεγάλης έκτασης. Και εκείνο το οποίο μπορεί να παραβληθεί και να συγκριθεί αυτό το υδραγωγείο που μιλάμε τώρα, το δικό μας εδώ της Μόργιας, είναι το παράλληλο μονάχα με τη Σεγκόβια. Στην Ισπανία θα μπορούσα να το συγκρίνω. Δεν σώζεται μόνο στη Μόργια αυτό όλο το έργο, σώζεται σε διάφορα σημεία. Και οι καμάρες αυτές, δηλαδή αυτού του είδους οι τοξοστοιχίες, γινότανε για να γεφυρώσουν τις ρεματιές όπου δεν υπήρχε δυνατότητα να το πάνε στην πλαγιά, γιατί είπαμε πάει με φυσική ροή. Σώζεται στον Πασπαλά, σώζεται κοντά στην Καρίνη ένα κομμάτι, σώζεται στη ΔΕΗ, εδώ που είναι το εργοστάσιο λίγο πιο πάνω, μόνο δύο τόξα όμως, μόνο δύο τοξοστοιχίες, δηλαδή ένα κομμάτι. Διότι το υπόλοιπο δεν χρειαζόταν, ήταν πολύ λίγο για να το πάνε στο λόφο της Αγίας Κυριακής. Το μεγαλειώδες αυτό έργο γίνεται για να περάσει ένα σωλήνας νερού. Αυτό είναι το οποίο περνάει απάνω-πάνω. Απάνω-πάνω, εκεί που τελειώνει δηλαδή, που είναι πλέον για πιο ελαφρύ υλικό, είναι τούβλα οι τελευταίες καμάρες προς τα πάνω. Επιστέφεται, δηλαδή σφραγίζεται όλο το έργο με τούβλινα τόξα. Και εκεί υπάρχει διαμορφωμένο ένα χαντάκι, να φανταστείτε, ένας άβλακας, και μέσα εκεί υπήρχαν σωλήνες πύληνοι, που περνούσανε το νερό από εκεί που το φέρνανε, συνέχιζε ο πύληνος σωλήνας. Υπάρχουν αντιστηρίγματα τα οποία συνεχίζουν και το βγαίνει κάπου κάτω από το αρχαίο θέατρο, βγαίνει στο λόφο του θεάτρου. Απολύγει η ροή του νερού και εκεί είναι οι υποδοχής, ας πούμε, που οι δεξαμενές, από τις οποίες μετά, επειδή είναι και ψηλά, σκορπίζεται σε όλη την πόλη. Καλωσιές που είχαν αφαιθεί από το τότε επιχειρησιακό πρόγραμμα του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης κατέπεσαν διότι είναι σκουριασμένες. Η υπηρεσία μας έχει κάνει αλλεπάλληλα έγγραφα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία, διότι αυτή
είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου την αποκατάσταση του μνημείου, με έγγραφα με τα οποία ζητούσαμε την άμεση απομάκρυνση των σκαλοσιών, γιατί υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος για τους περιοίκους και τους επισκέπτες στο μνημείο, και αφετέρου να μπορέσει να προωθηθεί και να υλοποιηθεί συμπληρωματικά το κομμάτι αυτών των τοξοστοιχειών, τα οποία δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν στο παλαιότερο έργο που είχε γίνει από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Η εφορία μας αμέσως έκανε αυτοψία στο χώρο, είδε ότι το σοβαρό είναι το πρόβλημα, ενημέρωσε αρμοδίως την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και την αρμόδια Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, η οποία σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον Διευθυντή της, τον κύριο Δημοσθένης Βολόπουλο, μας είπαν ότι θα έρθουν πολύ σύντομα, μάλιστα αναμένεται να έρθουν τον επόμενο αρχές του επόμενου μήνα, τον Μάρτιο δηλαδή, στο νησί, προκειμένου να κάνουν επιτόπου αυτοψία και να δουν τι μπορούμε να κάνουμε για το μνημείο αυτό. Η πρόθεση της Διεύθυνσης Αναστήλωσης είναι να μπορέσει να εντάξει στο νέο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 21-27 το κομμάτι αυτό που δεν ολοκληρώθηκε παλαιότερα. Και βέβαια εμείς το χαιρετίζουμε πάρα πολύ αυτό, διότι όπως αντιλαμβάνεστε είναι και ένα αίτημα και των κατοίκων της περιοχής. Είναι μείζον σημασίας έργο να ενταχθεί το υδραγωγείο της Μόργης, οι τοξοστοιχίες αυτές, οι οποίες δεν αποκαταστάθηκαν, γιατί δίνουν και μια πολύ άσχημη εικόνα για την περιοχή, και η οποία βέβαια δεν της αξίζει, γιατί έχει γίνει ένα πολύ σπουδαίο έργο, το οποίο βέβαια τώρα μαυρώνεται με κάποια από τα τόξα τα οποία δεν μπόρεσαν να αποκατασταθούν στην παλαιότερη προγραμματική περίοδο με το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Και βέβαια για μας, για την εφορία μας, η απαλωτρίση του ακινήτου και η διαμόρφωση του χώρου, αφού αποκατασταθεί βέβαια, για να υπάρχει και η πλήρης ασφάλεια για τους επισκέπτες, με κατάλληλες ενημερωτικές πινακίδες, γιατί αυτό το μνημείο δεν έχει τύχη της αντίστοιχης ανάδειξης στην περιοχή, ώστε να μπορούν οι επισκέπτες να το βλέπουν στο σύνολό του. Θυμάστε ότι είχε γίνει μια εκδήλωση πριν από 3 χρόνια περίπου με την πρωτοβουλία της κυρίας Αρχοντίδου. Είναι κρίμα δηλαδή, και εμείς το θεωρούμε ότι αυτό το μνημείο πρέπει να αναδειχθεί μέσα από έναν πολύ όμορφο προσεκτικό φωτισμό.